Ε, πρέπει να πούμε λοιπόν εδώ και αυτό θέλω κυρίε και κύριοι να το βάλετε πολύ καλά στο μυαλό σα. Το GR Express έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα ε, και έχει βγάλει πάρα πολλά, έχει αναδείξει πάρα πολλά σενάρια τα οποία είναι πραγματικά και έχουν συζητηθεί στα γραφεία μέσα. Όλα τα γραφεία τα μηδιακά, ε, τα μηδιακά συγγνώμη, στα κανάλια μέσα φτιάχνουν κάποια σενάρια τα οποία σενάρια αυτά προσπαθούν να υλοποιήσουν. Δηλαδή, λέει να βάλουμε αυτό έτσι και έτσι και έτσι, πάμε να βολιδοσκοπήσουμε να δούμε τι γίνεται. Στην προκειμένη περίπτωση, το σενάριο το οποίο βγάλαμε πρώτη και το επαναλαμβάνω αυτό, βγάλαμε πρώτη μέσα το GR Express. Το σημαντικότερο που έχουμε κάνει φέτο είναι ότι ό,τι είπαμε για τα, για, για τα media έχουμε πέσει μέσα. Με τη μόνη διαφορά ότι ένα πολύ δυνατό σενάριο, και είναι, θέλω να το σημειώσω αυτό, ένα πολύ δυνατό σενάριο το οποίο έπαιξε αρχή τη σεζόν ήταν. Γιώργο Λιάγκας, Γρηγόρης Αρναούτογλου στο Μέγκα. Ναι. Όπου ο Αρναούτογλου, ο Αρναούτογλου υπέγραψε, τα βρήκε με τον Αντένα, οπότε παρέμεινε στον Αντένα. Ο, ο Γιώργο Λιάγκα υπάρχει μια πιθανότητα ακόμα να υλοποιηθεί ένα τέτοιο σχέδιο. Ξαφνικά να περάσει και να πάει στο, στο Μέγκα. Που αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αν το Μέγκα, πρόσεξε, εάν το Μέγκα κάνει την κίνηση αυτή ε, και η, η face σκορδά δεχτεί να πάει στον Αντένα θα πάει στη θέση του οπότε εκεί δεν θα έχουμε το σπάσιμο το 10-12 mm. ή το παπατάκι να χτυπιέστε. Οπότε θα καλύψει και ο Αντένα αυτό που είχε το πρόβλημα, α πούμε, με τα εμπορικά. Γιατί ναι. Η συζητιόταν ότι κάνει πολύ καλά νούμερα για του Λιάγκρα, αλλά με τα εμπορικά είχε θεματάκι. Ναι. Θα προτιμούσε ο Αντένα να βγαίνει τρίτο και να έχει τα εμπορικά του. Ακριβώ. Δηλαδή να έχει το... τα, ναι. τα έσοδα του. Δηλαδή καλύτερα να βγάζω τα έξοδα μου παρά να είμαι πρώτο και να μην έχω τα έξοδα. Ναι, 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 Δηλαδή να μην έχω τα λεφτά στην Ναι, τζέπ. γιατί οι δεν τα ίζουν, η αλήθεια. Είναι βέβαια ναι. να μου πει. Είναι, είναι καλό ένα κανάλι να βγαίνει πρώτο και για τα διαφημιστικά, αλλά τα εμπορικά είναι σημαντικά. Το άλλο κομμάτι το μεγάλο ε, του αντένα το οποίο θα λυθεί είναι ότι ε, ε, υπάρχει πιθανότητα ξαφνικά να γίνει too bad η κατάσταση. Δηλαδή προσέξτε όλα αυτά που σας λέω έχουν μικρές πιθανότητες, αυτό που σας λέω θα σας πω τώρα, έχουν μικρές πιθανότητες αλλά μπορούν ξαφνικά τις επόμενες μέρες να γίνει μπαμ. Για φανταστείτε στο πολύ πρωινό mm -hmm. του Μέγκα Λιάγκας και αμέσω μετά φέρει σκορδά. Εσύ χρόνια τον θέλεις. Δεν το, το θέλω λιάγκα. εγώ. Λιάγκα. όχι, το θέλω όχι, εγώ. Δε ότι του ταιριάζει. όχι, δεν το λέω εγώ. Το θέλω ο ίδιο. Ο ίδιο το θέλω. Ναι. Μάλιστα ο ίδιο ε, από τότε που ξεκίνησε τηλεόραση, δοκιμάστηκε πρώτη φορά σε πρωινάδικο. Και δεν πήγε καλά στο Δηλαδή εννοεί αν μετακινηθούν και οι δύο στο Μέγκα τώρα. Αυτό είναι. Λέω ότι υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να δούμε και του δύο στο Μέγκα. Ναι. Όπω υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να δούμε και του δύο στον Αντένα. Όπω υπάρχει μια μεγα... η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι να είναι μόνο η Φέη Σκορδά στο Μέγκα. Αυτά είναι όμω σενάρια υπαρκτά. Δηλαδή προσέξτε, ένα από αυτά τα σενάρια θα βγει αληθινό. Εντάξει, Είναι τι δυναμική βάζουν για να μπορέσουν να κάνουν την κίνηση αυτή. Όπω επίση, και εδώ είναι το σημαντικότερο κομμάτι, λε η Έλενα. Εμεί μέσα από το GR Express είπαμε για τον Α. Ότι ο Α θέλει να κάνει τρομερέ αλλαγέ. Το μη στο πρόγραμμά του. Θέλει ε, ε, μέχρι το μεσημέρι, μέχρι τι 2 η ώρα το μεσημέρι, να έχει ψυχαγωγία. Και να σπάσει τη ζώνη ουσιαστικά στα δύο. Ναι, και όχι να σπάσει τη ζώνη στα δύο. Ήθελε να ξεκινάει πολύ νωρίτερα το. Δηλαδή να ξεκινάει στι 7 η ώρα το. Το πρωινό τη uh, Σταμαντίνα Τσιμψιλή, 9 η ώρα να πάει με 12 η Κατερίνα Κενούιου και, και 12 με 2 η Μαρία Παπαδίμου. Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο έχει συζητηθεί με όλα τα πρόσωπα τα οποία uh, συμμετέχουν και μάλιστα προ τη μην τη uh, uh, Σταμαντίνα Τσιμψιλή. Είπε ότι εάν δεχτούν οι υπόλοιποι, δέχομαι κι εγώ. Yeah. Στο σενάριο αυτό, δηλαδή, είχε δεχτεί και Σταμαντίνα Τσιμψιλή δεν είχε πρόβλημα. Και σου λέει, ξε, και λέει ο Αλφα, ότι για φαντάσου το 7 με 8 που το έχουμε χαμένο. Να το πάρουμε. Ναι. Απλά δεν δέχεται προσωρινά η Κατερίνα. Ε, το πρόβλημα λοιπόν είναι από ό,τι είπε ο Γρηγόρη Μελά είναι η Κατερίνα. Εμένα δικέ μου πληροφορίε λένε ότι θα το πολεμήσουν από τον Α μέχρι το τέρμα του. Θα γίνει ένα χαμό επάνω σε αυτό το κομμάτι και μπορεί να έχουμε και άλλε μεγάλε εκπλήξει εκεί σε αυτό το κομμάτι. Μπορεί δηλαδή ξαφνικά να δούμε το 10. Να παραμένει της ε, Κατερίνας καινούργια και το 12 να, στα, και 12 να σταματάει ναι, και να πει το 12 και, 2, η επόμενη να εκπομπή. Να πούμε ότι ειδικά οι πρώτε ώρες τη Κατερίνας είναι πολύ δυνατέ. Δηλαδή τα υψηλότερα νούμερα τα κάνει τις πρώτες ώρες και αν πάει και η 9 ώρα, η ώρα. Έχει πρόβλημα. Εάν πάει και 9, 9 η ώρα θα πάει η, η αλήθεια ψηλά. είναι ότι θα πάει πιο ψηλά. Ναι. Για, μένα, για μένα έχει κάνει ένα μεγάλο λάθο. Πολύ μεγάλο λάθο έχει κάνει. Ε, δεν έχει δεχτεί το 9. Δεν δέχτηκε το 9, mm. Ναι. Για μένα είναι ναι, Γιατί ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι η επιτυχία πέρα από το καλά θέματα και μια καλή ομάδα των breakfast, ότι το 9 που ξεκινάει η ψυχαγωγία έχει πάρει όλα τα νούμερα. Και έρχομαι εδώ λοιπόν τώρα ε, για μια φορά ακόμα να πω δύο σενάρια τα οποία ε, παίζουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έτσι, βγαίνουν όλοι και λένε είδηση, και όταν εμεί το λέμε αυτό, δεν είναι είδηση. Δεν είναι είδηση. Δεν υπάρχει. Και μετά βγαίνουν και, το, και πάνε με, 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 προς οι δημοσιογραφάρε βγαίνουν με μία έπαρση. Ε, ε, και αρχίζει ο μελά, παράδειγμα, αλλά, παιδί μου, με μία έπαρση. Ε, ναι, εδώ είμαι εγώ. Τώρα, ε, ναι, στον Α έγινε αυτό και εκείνο και το συμπόλιο και το ένα και το άλλο. Και από του ασφαλού για να τα κλειδώσει, για να μην αφήσει υπονοούμενα ότι μπορεί να υπάρξει συνέχεια, που θα υπάρξει συνέχεια σε αυτό το κομμάτι. Και μέχρι τον Ιούνιο θα έχουμε μάχη. Και προσέξτε αυτό που θα σα πω, τον Ιούλιο, τον Ιούλιο θα έχουμε το μεγαλύτερο ε, μπαμ τον Ιούλιο. Θα έχουμε ανατροπές τρελές παντού. Παντού όμως. Γιατί. Υπάρχει και η Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία ρε παιδί μου υπάρχει πρόβλημα εκεί. Και δείχνει ότι γυρίζει πλάτη στο Σταρ. Δηλαδή κάτι άλλο έχει στο μυαλό τη, γιατί δεν γυρίζει πλάτη απλά έτσι. Έχει μια αντιπρόταση, η οποία είναι καλύτερη. Ναι, σωστά. Έχει μια αντιπρόταση για να έχει καλύτερα, α πούμε, περισσότερε μέρε για το βραδινό που θέλει, ή για να έχει κάτι παραπάνω. Και όχι για οικονομικού λόγου, πιστεύω. Ναι. Αλλά θέμα διοίκηση, θέμα εκπομπών κτλ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο τηλεοπτικός χάρτης, σας έχουμε προειδοποίησει από το GR Express ότι η επόμενη σεζόν δεν θα έχει καμία σχέση με την τωρινή, ότι υπάρχουν τρομερές αλλαγές οι οποίες θα γίνουν σε όλα τα κανάλια. Από το μεγαλύτερο μέχρι το μικρότερο. Παντού θα υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις και παντού θα υπάρξει επανασχεδιασμός. Και ο επανασχεδιασμός διαθέτει μέσα και μείωση Και Έχεις μιλήσει και για ενίσχυση στα μεσημεριανά. Έτσι. Εγώ έχω πει και το έχω πει και στο πρωίνό σουσού, το έχω πει και εδώ στο Express, ότι το μεσημέρι επιστρέφει. Οι μεσημερινέ εκπομπέ επιστρέφουν. Πάνε στη σωστή θέση. Γιατί ε, το πρωί είναι και λιγότερο ο κόσμο που τα βλέπει, αλλά και το πρωί α πούμε έχει, ε, έχει ρε παιδί μου, κυκλοφοριακό mm. πρόβλημα. Δηλαδή όλοι μαζεμένοι. Ναι. Θα πάει το μεσημέρι λοιπόν και το μεσημέρι θα είναι τελειώ διαφορετικό. Θα είναι λίγο πιο ε, ε, δυσδυτικό. Και θα είναι βέβαια με άλλα δεδομένα, όχι με τα δεδομένα τη δεκαετία του 2000, έτσι, σε καμία περίπτωση. Όπου εκεί θα έχουμε πολλέ εκπλήξει και πρόσωπα τα οποία δεν περιμένει κανένα. Και βέβαια τώρα δεν περισσεύει και κανεί από πουθενά. Δηλαδή, αν τα δει τώρα πώ θα πάνε οι εκπομπέ, όλα τα πρόσωπα τα οποία είναι στον αέρα μένουν και υπάρχει περίσευμα θέσεων για να μπουν και άλλοι. Καλά, εκτό και αν κάποια, α το πούμε εντό εγωικών, δεν είναι χρήσιμα ε, σε κάποια θεματολογία. Κοίταξε, ε, στα μεσημεριανά, εάν δεν είσαι επιθετικός και να έχει και θέματα να αναπτύξει, να βγάλεις προ τα έξω, δεν επιβιώνει. Δηλαδή, απλά σχολιασμό δεν επιβιώνει. Θέλει και είδηση. Θέλει και να είσαι ε, μέσα από την είδηση που ακού να γίνει και να ε, αναδεικνύει και πράγματα. Ε, βέβαια, βέβαια. Δηλαδή, δεν φτάνει α πούμε Κύριε, να... να. είσαι και λίγο ρηψοκίνδυνο. Δηλαδή, και εμεί κάποια πράγματα που μαθαίνουμε, μπορεί να μην πρέπει να τα λέμε ή και εσύ γιατί πέφτουν τηλέφωνα, δυσανασχετούν κάποια κανάλια που σημαίνει ότι ούτω ή άλλω. Στην περίπτωση του Αντένα, ναι. δηλαδή μου, που διαμαρτυρήθηκε μέσω σε, άλλον άνθρωπο, τον έφερε σε δύσκολη θέση και δεν μίλησε με μένα να του πω εγώ την απάντηση ποια είναι. Και τώρα λοιπόν βγαίνει, βγαίνει τώρα πάλι το σενάριο αυτό. Ιδιπλίζω. Από άλλα πρόσωπα. Mm. Από άλλα πρόσωπα. Το οποίο βέβαια το πρωινό σου καλά έκανε και το έβγαλε και έτσι πρέπει. Αλλά όμω επαναλαμβάνω εγώ, όταν το, το, είπα εγώ, η μοναδική αντίδραση υπήρχε από εκεί. Κλείσετε το στόμα, δεν θέλουμε το σενάριο να παίξει αυτή τη στιγμή ακόμα είναι νωρί, γιατί αυτή ήταν η ιστορία. Βγήκε νωρίτερα το σενάριο από ό,τι περιμένανε. Και βέβαια, κανεί μα κανεί δεν το έπαιξε. Και εδώ λοιπόν ερχόμαστε και λέμε, τι ρόλο παίζουν τα site. Τι καλύπτουν τα site. Ακούστε κυρίε και κύριοι, υπάρχουν, υπάρχουν δύο τρόποι για να πάρει την είδηση. Ο ένα να μιλήσει με τα χαμηλά στρώματα που θα σου πούν την αλήθεια χωρί να θέλουν να, να φτιάξουν προφίλ και ε, τα διευθυντικά στελέχη τα οποία θέλουν να ωρεοποιήσουν και να βγάλουν υπέρ του μαγαζιού του την ναι, είδηση. Ναι, ή να έξω. προλάβουν τον ανταγωνισμό. γιατί αν ε, Ξέρει κάποιο ότι θα κάνει δύο ζώνε. Π.χ. το πρωί ένα κανάλι, θα βγάλουν και υπέρ Όχι μόνο αυτό. Αλλά και ωρεοποιώ ε, και έχω ένα άλλο τρόπο που θα βγάλω την είδηση προ τα έξω. Mm -hmm. Έτσι ώστε αυτοί που θα μειωθούν, αυτοί που θα αλλάξουν και αυτοί που δεν βολεύονται, να του χαϊδεύω τα αυτιά. Να μην του τα τεντώσω τα αυτιά και του τσιτώσω. Εγώ λοιπόν, δεν, σε καμία περίπτωση δεν με ενδιαφέρει να χαϊδεύω αυτιά. Εγώ είμαι του τσιτώματο. Αυτό είναι το σενάριο, αυτή είναι η ιστορία, εκεί βρισκόμαστε. Απλά πράγματα είναι, Έλληνα. Απλά πράγματα είναι. Και αν δεν γίνει έτσι αυτό το πράγμα, ε, όταν λοιπόν, μάλλον όχι αν δεν γίνει έτσι, αν πάρει πληροφορία μέσα από το γραφείο τύπου, μέσα από το γραφείο τύπου, το γραφείο τύπου θα το δώσει σαν να είσαι και εσύ κομμάτι δικό τη. Mm -hmm. Δηλαδή, σαν να βγαίνει γραφείο τύπου και να δει ναι, η είδηση είναι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Γιατί μιλάμε για τι δικέ μα ειδήσει ή κάποιε που βγαίνουν από το JR Express και το πρώτο σου, αλλά υπάρχουν και εκπομπέ που βγάζουν κάποιε ειδήσει επειδή υπάρχουν κάποια πηγαδάκια στου διαδρόμου. Όπω βγήκαν, α πούμε, για το Open που είμαστε εμεί, ε, βγήκανε στη, στο αλόξο σου. Ό,τι και καλά. Όχι, αλλά σου σου, αλλά σου 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 κού, ναι. Σου είμαστε εμεί, για το κάπα. Λάθο. βγήκε ότι και καλά πάει Μαλέσκου το πρωί, μεσημέρι θα πάει τσολάκι, είμαι από Σαββατοκύριακο. Παιδιά, αυτά. Δεν είναι, δηλαδή. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Η αλήθεια του Open είναι η εξή. Ότι δεν υπάρχει καμία εξέλιξη ακόμα, ότι όλοι οι παρουσιαστέ και παρουσιάστριε δεν έχουν κάνει καμία συζήτηση και η συζήτηση θα γίνει την ώρα που ε, θα επιλέξει η μπάρκινγκ. Ναι, ενώ όταν λέμε ας πούμε για Facebook, cord και αυτά, έχουν συζητήσει τι έχουν προτείνει, ναι. έχουν μιλήσει. Μπράβο, άλλο, άλλο λοιπόν ε, σενάρια τα οποία αιωρούνται ή βολεύουν κάποιου. γενικά μιλάω και όχι για ένα κανάλι μόνο, και άλλο ε, η πραγματικότητα, σενάριο το οποίο συζητιέται στα γραφεία μέσα. Και αυτό το λέμε λοιπόν. για το μακαλιά, επειδή λέει για κίτρινο. Κίτρινο είναι και όταν βγάζει κάποιε ειδήσει, οι οποίε δεν είναι σωστέ. Και δεν έχει καμία βάση που τι βγάζει. Βέβαια, δεν σωστά, σωστά, έτσι. σωστά. σωστά. Δεν ξεχώρισε τα κίτρινα μακαλιά, και αυτό είναι κίτρινο. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν έχει συζητήσει κανένα. Ούτε καν έχει γίνει πρόταση. Έλα εδώ, έλα εδώ εσύ, έλα εδώ Κατερίνα Ζαρήφη. Θα... Δεν έχει. Όχι, μα, δεν υπάρχει θέμα, δηλαδή εμεί το λέμε ε, που είμαστε είναι μέσα. Είναι αέρα αυτό. Yeah. Δηλαδή του διαδρόμου. Εντάξει, και εγώ θα ήθελα ας πούμε, να κάνω ένα τηλεπαιχνίδι που λέει ο λόγο. Ε, δεν θα το βγάλει σαν ε, το θέμα είναι αλλού. Ότι η πραγματικότητα του Open, μια και είμαστε εμεί αν και δεν μου άρεσε να μιλάω για το μαγαζί που βρισκόμαστε. Ναι, αλλά επειδή ακούστηκε ε, από το προηγούμενο. Ναι, σομή, να το α, ε, δεν ισχύει τίποτα. Δεν ισχύει τίποτα. Ε, δεν έχει γίνει συζήτηση ακόμα με κανέναν. Όταν θα αρχίσουν οι συζητήσει, εκεί λοιπόν θα πέσουν οι προτάσει από όλε τι πλευρέ και κάποιοι θα συμφωνήσουν, κάποιοι μπορεί να διαφωνήσουν ή μπορεί να συμφωνήσουν και όλοι και να υπάρχει και μπορεί και αυτό το σενάριο το οποίο λένε α πούμε μπορεί να κάτσει ένα δύο σενάριο. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι σενάριο του αέρα και δεν είναι σενάριο από τα γραφεία ας πούμε των ανθρώπων που σχεδιάζουν το πρόγραμμα του Open ας πούμε παράδειγμα στην Barking Well μέσα το τι θα γίνει την επόμενη σεζόν. Οπότε λοιπόν είναι νωρί ακόμα ή αν υπάρχει αυτό το σχέδιο κάπου μπορεί να ήταν μια ιδέα ενός δύο ανθρώπων να λέει γίνει αυτό, αυτό, και αυτό και αυτό. Εάν είναι και τα λοιπά. Αλλά οι, οι σοβαρέ συζητήσει και τα λοιπά δεν έχουν ναι, ξεκινήσει. Ναι, αυτό που θέλουν να πούμε είναι ότι δεν έχουν γίνει ραντεβού. Ραντεβού όμω με την Τάτια να έγινε. Εντάξει. Ναι, έγινε με την Αγγλαγία Λάτσιου λέει η Με την Αγγλαγία Λάτσιου έγινε. Ναι. Κοίταξε, είναι ένα πρόσωπο το οποίο ρε παιδί μου όλα τα κανάλια το θέλουν. Έτσι, Και ο Σκάιν τη θέλει πάρα πολύ. Και ναι. οποιοδήποτε άλλο κανάλι, ακόμα και το άξιον. Εσύ τη συμπαθεί την Εγώ πάρα πολύ. Εγώ κοίταξε να σου πω κάτι. Την αρχαιά να την παραδέχομαι για τον τρόπο που συμπεριφέρει του συνεργάτε της. Γιατί έχει συνεργαστεί. Δεν είναι δύο, έχω συνεργαστεί. Εγώ συνεργάστηκα πολύ λίγο μαζί τη. Αλλά ήμασταν πάρα πολλά χρόνια σε αντιπλάνα γραφεία. Και εκεί έβλεπα, α πούμε, ρε παιδί μου, άκουγα εγώ ιστορίε. Ότι ξέρει κάτι είναι να φάνε δύο από εκεί. Και έμπαινε με στη μέση και έλεγε, Όχι, δεν μου φάτε δύο, θα φέρω άλλου δύο κιόλα. Δηλαδή. Τη Προστατεύεται το προσωπικό τη, αλλά όλοι την έχουν θεά. Όλοι προσχυνάνε για αυτήν. Δηλαδή, ε, ξέρουν όλοι ότι θα δουλέψουν σαν σκυλιά, αλλά ξέρουν όλοι ότι δεν θα ε, πέσουν έξω οικονομικά και δεν θα του επιράξει κανεί. Αυτό είναι για μένα το α και το ω. Βέβαια, η Τατιάνα μπορεί, κάποιε άλλε παρουσιάσει δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Η Τατιάνα μπορεί, έχει τη δυναμική, έχει την ναι, πορεία να το βέβαια, κάνει. Βέβαια. Έτσι. Και φαίνει και τα νούμερα. Πού είναι και και πολύ, πολύ σημαντικό. Και βέβαια, τώρα αυτό που ειναι πολυ σημαντικο και βεβαια το αυτο που θελει να κάνει, λέει το αξίζει να το δει, δηλαδή αυτό το τύπο εκπόμπη, εκεί θα γίνει χαμό. Έτσι το κάνει αυτό. Θα πάει και μεσημέρι, ε, ρε μάνα μου, οι εφόσον σου είναι μεσημεριανά θα αρχίσουν πάλι. Θα γίνει, θα γίνει χαμό, γιατί ξέρει το αξίζει να το δει και θα έχει όλα μέσα. Ε, βέβαια. Ναι. Α, έχει και κόσιπ ναι. μέσα, δεν δηλαδή, ναι, ε, ε Βέβαια, εννοείται. Εντάξει, η πλάκα η μεγάλη πια είναι. Φαντάσου λοιπόν να πάει η τα Τατιάνα το μεσημέρι, κανονικά στι 2 η ώρα το μεσημέρι, και να αρχίσει η μάχη παλιά. Δηλαδή να αρχίσει το πράγμα να, να βαράει ανελέητα. Και βέβαια να σου πω την αλήθεια μου. Τι, θα μου κλέψει καλεσμένο, θα σου κλέψω ο καλεσμένο και τα λοιπά τέτοιε μάχε. Μάλιστα, ε, ε, αυτά δεν γίνονται πια, αυτά γίνονται διαφορετικά. Τώρα πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα, είναι τα Skype, είναι το ένα και το άλλο. Μπορεί mm. να σε ακολουθεί, το, δηλαδή μπορεί να σε όλε οι εκπομπέ. Ναι, άμα υπάρχει μάχη. Αλλά ε, 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 εγώ λυπάμαι όλου αυτού που έχουν απέναντί τη. <laughs> Του λυπάμαι όλου αυτού. Μαχήτρια. Ναι, ναι, από ε, παίζεται. Δηλαδή, δηλαδή, αν αποφασίσει να πάρει ένα θέμα η Τατιάνα, πρώτα θα βγει εκεί και μετά θα πάει οπουδήποτε άλλο. Θέλει να σχολιάσουμε καθόλου λίγο αυτό που έγινε με την Εμιλία Βόντο και το TV Queen που λίγο μα μας, μας ξένησε όλο αυτό. Βρε, βρε, βρε. Η Νεοπλουτίδου μίλησε. Αυτή που έχει τα πολλά λεφτά στην Αμερική, δεξιά-αριστερά που έβγαινε και μα έλεγε. Που έβγαινε τι ακριβέ ναι, τσάντε. Ναι, που εγώ δεν φορά να την πεταφυνώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν κυκλοφορώ εγώ με την απομιμήση και τέτοια πράγματα. Αυτή λοιπόν που την είχε δει ε, τελείω καβαλημένη και σου λέει έτσι θα συζητηθώ η και τα Η Εμιλία Βόντο. Ναι, μπράβο αυτή. Ναι, Βόντο, βοηθό. Ναι, αυτή η τύπησα βγήκε τώρα και έχει άποψη για την ελληνική τηλεόραση, παιδιά. Έχει άποψη. Ακούστε τι θα σα πει Έλληνα. να σου πω. Βγήκε και έκανε δηλώσει ισοπεδωτικέ για τα κορίτσια μέσα στο TV Queen και όχι τόσο για το πρόγραμμα, αλλά όσο για τα κορίτσια. Είπε τέλο πάντων ότι είναι που τι βρήκαν όλε αυτέ. Ποιο έκανε το casting, είναι β' κατηγορία, ε, είναι τρασ. Είπε ό,τι χειρότερο. Και πε. Εντάξει, βασίζεσαι στο ότι ε, μπορεί το τύπικο είναι ακόμα να μην έχει φτάσει σε ψηλά νούμερα. Όμως, ο τρόπος που χτύπησε όλα τα κορίτσια μέσα ήταν ισοπεδωτικός και ήταν, πιστεύω... Υποτιμητικός. Ε, ναι, ήταν πολύ υποτιμητικό και εκεί σου γυρνάει λίγο το... Δηλαδή, τσαντίζεσαι με την έννοια ότι στο Μάιστερ ε, η συγκεκριμένη παίκτρια ήταν γραφική. Δηλαδή, ήταν το κορίτσι που το έπαιζε ότι έχει λεφτά, που το έπαιζε ότι ντύνεται πανάκριβα, το ότι κυκλοφορεί σε κολονάκια, το ότι ε, τέλο πάντων όλο αυτό που παρουσίαζε ε, ήταν κάτι ακραίο για τα ελληνικά δεδομένα. Τα οποία βέβαια στην Ελλάδα πολλέ φορέ είναι αυτό που λέμε ότι δηλώσει είσαι. Γιατί όταν δεν υπάρχει το κατάλληλο background, δεν μπορεί να λε κάποια ακραία πράγματα. Ε, κάτι υπερβολικά ποσά τα οποία δεν δικαιολογούνται και εύκολα. Ναι, σωστά, σωστά, Δεν μπορώ να λέω πούμε, ότι κρατάω μια τσάντα 5-10.000 ευρώ και δεν είμαι ένα σούπερ επιχειρηματία. Δηλαδή να βγει να το πει τούνη. Σου λέω, θα πει εντάξει κοπέλα. Οκ, okay, μπορεί. Καλώ ναι, ε, το λέω. Έχει εσαιοδοτά. Η Εμιλία. Δεν, κάτι δεν πάει καλά με αυτό το κορίτσι. Και όταν είναι ένα κορίτσι το οποίο. Ε, ε, έχει κάνει κάποιε ακραίε δηλώσει, γραφικέ δηλώσει πολλέ φορέ. Που δηλαδή, έχουν συζητηθεί όταν σαν εμφάνιση ε, 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 είναι παρόμοια με τα κορίτσια που είναι μέσα. Δεν μπορεί να πει ότι είναι η Θεά και οι άλλε είναι η Δρασαδούρα. Έτσι, γιατί υπάρχουν και κάποια κορίτσια ας πούμε, στο, στο TV Queen, αρκετά όπω είναι ας πούμε, η Κατερίνα, που είναι κυρίω κορίτσια και που είναι. Καλά κορίτσια, είναι. Όχι. Okay. Ε, Θα ήθελα ε. ένα παράδειγμα. Όσο περνάνε οι μέρε και φτιάχνονται και αλλάζουν ναι. τα δεδομένα του πάρα πολύ, ε, βλέπει ότι τα κορίτσια έχουν κάνει το πρόσωπό του πάρα πολύ, έχουν αλλάξει, αλλάζουν συμπεριφορέ σιγά-σιγά. Ότι σαν παρουσιάστριες δεν έχουν καμία σχέση με παρουσιάστριες και προσπαθούν να τις φτιάξουν Αυτό είναι μια άλλη κατάσταση. Ναι, αλλά σαν εμφάνιση ναι. δεν μπορεί να υποτιμήσει όλα αυτά τα κορίτσια με αυτόν τον τρόπο. Και ειδικά η Εμιλία. Δηλαδή να πεις, σου λέω τώρα, μια φτασμένη α πούμε η Λιάννα. Οποιαδήποτε Εμιλία, οποιοδήποτε, Άκουσε, ναι. δεν χτυπά ε, σε προσωπικό επίπεδο. Πε, κάτι, οι κοπέλε αυτέ δεν κάνουν για μένα και το ένα και το άλλο. Ναι, βλέπουμε ότι υπάρχει δυσκολία στο να βγάλει μία. Δεν έχει λέει quality η Ναι, δεν, δεν έχει. Και, και ότι τη ρώτησαν αν θα μπαίνει μέσα και καλά για να διδάξει τα κορίτσια, λέει δεν μου έχει γίνει πρόταση. Σαν τι Δηλαδή, ε, θέλει να φτάσει, ας πούμε, το επίπεδο τη Χριστοπούλου, θέλει να φτάσει το επίπεδο τη Γκακάκη, θέλει να φτάσει το επίπεδο τη ε, παλετζάκη. Δεν υπάρχει. Εντάξει, το μικρό σου κοκκέι επειδή είναι διευθυντή στη σχολή, δεν τον αναφέρω καν. Αλλά να μπει μέσα, οι φτασμένοι και οι Τρασαδούρε μέσα, αυτό δηλαδή στον στο Όχι, μυαλό ούτε. να σου πω κάτι, δεν μπορώ άλλο πια τις γλάστρες των διάφορων reality να βγαίνουν να έχουν άποψη και να μάλιστα να ε, κουνάνε το δάχτυλο. Το να βγει ένας ε, ας πούμε, βγήκε η πώς τη λένε η τέτοια <συρκάς> η... Ή και σήμερα, πώς τη λένε, η Κρήτη λενε η Η. κοσμο η Ντε η... Πε... δε... Κολεμά. Η Κολεμά, μπράβο. Sorry, sorry, sorry. Λοιπόν, η Ντε Κολεμά. Ε, να την ακούσει, έχει άποψη. Αυτή ό,τι και να πει, λε εντάξει, επειδή είναι άποψη, είναι η δουλειά τη, ξέρει, είναι χρόνια τώρα. Και πάλι με βγαίνει να μιλήσει για και, δε... Ναι, με αυτό ήθελα να σου εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι ήθελε να πει πράγματα τα οποία δεν τα είπε και με μια ευγένεια ακύρωσε κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να βγαίνει τώρα να πούμε η κάθε γλάστρα και να μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Άκου να σου πω. Υπάρχουν κάποιε εκδηλώσει που πηγαίνουν και καλώ πηγαίνουν. Δηλαδή είναι η χεράκι, η χεράκι, α πούμε, η Εμιλία Αβόντο με τη βρυσίδα. Του ρωτάνε για τα πάντα. Δηλαδή, γιατί ρε παιδιά ε, θα πρέπει οτιδήποτε γίνεται στη showbiz, είτε και μηντιακό μέχρι, να μου απαντάει πούμε, η βρυσίδα και η Εμιλία. Για ποιο λόγο. Δηλαδή, αυτά τα κορίτσια βγήκαν από κάποια reality. Οκ, η βρυσίδα για την ιστορία του, για το Μαρτίκα, ο ζευγάρι το δεχόμαστε. Αλλά να μιλάει, ας πούμε, να μιλάει για το survivor. Είναι δυνατόν να πηγαίνετε και για πιο σοβαρά θέματα ή κάποια μπιφ που γίνονται κάποιε κόντε στην τηλεόραση και να ρωτάτε αυτά τα κορίτσια. Γιατί η Ραμόνα, α πούμε, η Ραμόνα να μιλήσει για μόδα. Που η Ραμόνα είναι πιο ισορροπημένη, α πούμε, δεν θα είναι τόσο ισοπεδωτική όσο ήταν η Εμείνα. Η Ραμόνα, επάνω στην ειδικότητά τη, mm -hmm. εγώ διαφωνώ με τη Ραμόνα σε πολλά πράγματα. Είναι πολύ καλή. Όμως. Αλλά είναι πάρα πολύ καλή γιατί μιλάει για την ειδικότητά τη. Ναι. την ειδικότητά ναι, τη, ναι, ναι, ναι. Λέει, εγώ αυτό είμαι, αυτό κοιτάω και τα λοιπά. Δηλαδή θα σου μιλήσει για τη μόδα. Ε, και δεν θα πάρει εύκολα θέση τα υπόλοιπα. Και η Ραμόνα δεν είναι γλάστρα. Όχι, έχει άποψη. Ίδια είναι οποιαδήποτε είναι ανεπάγγελτη και θέλει να μου δείξει ότι επειδή μπήκε σε ένα reality, ότι έχει προτάσει από την τηλεόραση. Ότι ε, μπορεί να μιλήσει για όλου και για όλα. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εάν δεν ασχοληθεί με, με το άθλημα, δεν μπορεί να μιλά. Επειδή ξέρετε... μπήκε σε κάμερε μπροστά να. και επειδή έκανε πραγματάκια ε, και γελάγαμε εμεί ή περνάγαμε καλά τα χειμωνιάτικα βράδια. Και εντάξει, μετά έχει ένα ωραίο έρωτα και τα λοιπά, και τα λοιπά με τον ε, ε, Μαρτίκα και μπράβο του και μακάρι τα παιδιά που δεν ξέρω. Άμα μιλά τώρα για την Βερσίδα. Ναι, για την Βερσίδα μιλάω. Εντάξει, ότι είναι influencer. Ναι, γιατί influencer πού μωρέ είναι influencer, μωρέ. Mm -hmm. Όλοι είναι influencer. Βρήκαμε τώρα ένα πάτημα influencer. Ωραία, και ο influencer πάνε να πει ότι είναι κάτι. Και ποιο του δίνει δικαίωμα του κάθε influencer να μιλήσει για τηλεόραση. Και η Τούρι δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει για τηλεόραση. Που είναι νούμερο ένα influencer. Mm -hmm. δεν, έχει mm -hmm. δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει για τηλεόραση. Τι δέχεται με αυτό το άθλημα. Που δεν μιλάει συνήθω Μα δεν μιλάει ποτέ. Μιλά. Και δεν βλέπει την τούνη να πούμε γλάστρα δεξιά και αριστερά. Είναι οχτώ γλάστρε. Οχτώ γλάστρε να πούμε δεξιά και αριστερά. Δεν βλέπει κάτι άλλο. Οχτώ άτομα κάθε μέρα, κάθε Εδώ, μέρα, όμως κάθε μέρα. Αν να... με τη άποψη, όταν είχε επιτυχία το survivor και τώρα που ψιλοσβήνει στα τελειώματά του, ναι. Να μιλήσουν δηλαδή μεταξύ του, α πούμε, για τον τριαντάφυλλο π.χ. να του ρωτήσουν. Ε, για το δάντι να ρωτήσουν. Γιατί έχει να κάνει με αυτό το παιχνίδι. Όπω όταν πάντα του ρωτάνε άσχετα πράγματα. Δηλαδή, θα κάνει α πούμε μηντιακό ή σχολιασμό η Εμιλία, μα τη αρέσουν τα προγράμματα. Ω τι! Ω παίκτρια, έχει πάει πουθενά κριτή, έχει πάει πουθενά παρουσιάστρια. Ω τι! Ω παίκτρια. Και μάλιστα όχι επιτυχημένη, όχι α πούμε επιτυχημένη παίκτρια. Ήταν μια παίκτρια γραφική. Μια νεόπλουτη η οποία δεν μα απέδειξε και ποτέ πώ μπορούσε να ε, δηλαδή, αυτό που λε, κάτι κάνει με εταιρείε, δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει. ό,τι να και, να, να, κάνει, ό ,τι και ναι. να κάνει, δεν έχει σχέση με τηλεόραση. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι δικαιούται να ομιλεί με αυτόν τον τρόπο. Αλλά ούτε η βρισίδα έχει σχέση με τηλεόραση. Αυτό σου ναι. εξηγώ. Παράδειγμα, ότι... Δι... φέρουμε τη Βρυσίδα. Ναι, Μπορεί ναι, ναι, να είναι, α ναι, πούμε, ή ε, ποια άλλη. Ε, Μιλάμε για τι 8 γλάστε. Ναι. Λοιπόν, 8-10 γλάστε. Κοιτάξτε, η Ταραμπάγκο έχει κάνει και σαν ηθοποιό τώρα, δεν μπορεί να πει κάτι. η Ταραμπάγκο κινείται αυτή δηλαδή τη στιγμή σε άλλο χώρο. Έχει μια εξέλιξη. Νομίζω έχει σπουδάσει, σπουδάζει κιόλα. Έχει μια εξέλιξη. Όταν βλέπει να πούμε έναν άνθρωπο ότι ξεκινάει από το Α και είναι στο Δ, κάτι έχει κάνει. Όταν ξεκινά από το Α και είσαι στο Α, δεν έχει κάνει τίποτα. Ε, βέβαια, έτσι είναι. Λοιπόν, οι γλάστρε είναι του Α με τα βίας Β. Δεν λέω επίπεδο. Λέω α πούμε ότι ε, δεν έχουν κάνει το επόμενο βήμα. Εάν λοιπόν βγει παράδειγμα η Εμιλία Βόντο και πει ότι ξέρετε κάτι, εγώ πήγα, θέλω να πάω σχολείο δημοσιογραφία του Αντένα ή του Σταμάτη Μαλέλη και να κάνω μια κίνηση. Να μπει εκεί, να δω μια εξέλιξη και να πω ότι μετά ξέρετε κάτι με το που θα βγει έξω. Δεν μπορεί να σχολιάσει. Βγαίνει να, 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 να σχολιάσει, όχι να σχολιάσει. Βγαίνει mm. να κάνει ρεπορτάζ, βγαίνει στο πεζοδρόμιο, δε πω γίνεται δουλειά και μετά από ένα χρονικό διάστημα μπορεί να έχει δικαίωμα να μιλήσει. Εδώ, πόσοι δημοσιογράφοι είναι στο πεζοδρόμιο χρόνια και δεν του ξέρουμε καν. Που ξέρουν τα πάντα. Δεν του ξέρουμε καν. Οπότε λοιπόν, δεν γίνεται κάθε γλάστρα από κάθε reality που βγαίνει έξω να μου το παίζει ιστορία. Δεν γίνεται αυτά πράγματα. Δεν μπορώ δηλαδή εγώ να ανεχθώ αυτή τη στιγμή ε, την κάθε βόντο να, μιλά μιλάει για οποιοδήποτε πρόγραμμα, είτε είναι εύστοχο αυτό που λέει, είτε είναι άστοχο αυτό που λέει. Εγώ δεν θα εξετάσω αυτό που Αυτό ήταν που είπε. υποτιμητικό για πολλά ναι. κορίτσια και Φέβαια. δεν λέω. είναι ωραίο. Δηλαδή τόσο. Βέβαια. Δεν μπορούσα να λε πού τι βρήκαν αυτέ. Και, με, και εμεί δεν ξεχνάμε ότι είναι μια νέο πλουτίδου. Μα ε, παρουσιάζει πλούτο και τα λοιπά, α πούμε, και μα το έτρεπε στη μούρη. Γιατί εγώ δεν θα βάλω ποτέ η ε, στο χέρι μου τσάντα κτλ. Δεν βάλω την τζαντούλα. Ναι. Οκ. Okay. Τι να κάνουμε κι εμεί που είμαστε φτωχαδάκια. Τι είμαστε εμείς. Τα χέρια μας είναι ηλιακόψιμα. Κάτσε ρε εσύ Έλενα. Κάτσε να πούμε. Δηλαδή το κάθε ψώνιο βγαίνει και μας λέει τις βλακίες του και μετά θέλει να πούμε να το ακούμε και να σου και κιόλας. Ε όχι δεν γίνεται. Κυρίες μου γλάστρες είστε. Γι' αυτό σα χαλούν κάθε βράδυ, γιατί είστε γνωστέ κλάστρε. που πάτε εκεί πέρα να πούμε για να δώσετε μια λάμψη στον χώρο, λόγω του ότι για ένα χρονικό διάστημα θα αντέχετε ακόμα όσο δεν θα υπάρχει αντικατάσταση προσώπων, θα αντέχετε ακόμα. Ε, ε, αντικατάσταση εννοώ. Μετά που θα έρθει η αντικατάσταση στι μπλάστρε, τώρα θα βγει το Power of Love, καλοκαίρι, θα γίνει τώρα θα αρχίσουν τα reality τώρα πίσω το άλλο. Δείτε πόσοι, πόσοι έχουν εξαφανιστεί, που μιλάγαμε καθημερινά για αυτού. Και να τονίσουμε, όταν λέμε γλάστρε, εννοούμε το ότι σχολιάζουν οποιοδήποτε άλλο θέμα εκτό από αυτό που του αφορά. Γλάστρε δηλαδή... είναι είναι γλάστρες... να ολοκληρώσω λίγο. Ναι, Θέλω ωραία, να, πες. να πω ότι ναι. η Εμιλία, αν είναι να μιλήσει για το MyStarRock, δεν θα είναι γλάστρα. Ωραία. Εάν βγει το επόμενο MyStarRock. Γλάστρε είναι αυτέ όλε που στείλονται σε μια κάμερα μπροστά σχεδόν κάθε βράδυ, χωρί λογοκαιτία. Για να μιλήσουν για θέματα που δεν του αφορούν. Ναι. Χωρί λογοκαιτία. Θεωρώ ότι είναι αυτό του top star. Όχι, δεν είστε star, είστε κρυθάρ. Τελεία και παύλα. Αυτό είναι γλάστρα. Το να βρει έξω τον Ανδρέα μικρού και να τον κυνηγήσει, το καταλαβαίνω. Το να βγει έξω να κυνηγήσει να πούμε τη Μαλέσκου το καταλαβαίνω. Το να κυνηγεί τη Σφυροπούλου το καταλαβαίνω. Το να κυνηγάω ο παίκτε Reality για να μου πούνε την αεροπλακία του δεν το καταλαβαίνω. Και πρέπει σώνει και καλά. Και πρόσχη, βγαίνει η φάση. Τυχαίνει να συναντηθούμε και καμιά φορά και μα ροξοκοιτάνε κιόλα. Δηλαδή και καλά, εμεί είμαστε ειρηταροί και τώρα τη δουλειά έχουν αυτοί εδώ. Τη δουλειά έχουν αυτοί εδώ 35 χρόνια είμαστε Η Εμιλία μια φορά ήταν ευγενική όμω που την είχα διέξω. Γενικά, δηλαδή στον χώρο. Πέρα από το αυτά που είπε, Να λέμε και τι αλήθειε. Ηταν ε, χαμογελαστή. Δεν μιλάω για αν ε, ανευγενέστατη ε, ε, ή όχι. Ναι. Δεν μίλησα ε, σε προσωπικό Φάει, επίπεδο για καμία. Σε άλλο πρόσωπο. Δεν μίλησα σε προσωπικό επίπεδο για καμία. Ναι, ναι, ναι. Για ναι. καμία. Ναι. Απλά ξέρει πάρα πολύ καλά κι εσύ ότι έχουμε βρεθεί σε βραδινέ εκδηλώσει ναι. και κάποια άτομα μπαίνουν μέσα με τη μύτη ψηλά. Εγώ είμαι ναι, τε, ναι. και. Κοί ναι, είστε. Ναι, ναι. Και κάποια άλλα άτομα είναι πολύ πιο προσιτά, ξέροντα πάρα πολύ καλά ότι η δυναμική των. Ναι. Ε, ε, ανθρώπων που είναι στη τηλεόραση, στα social media, μέσα κινούνται και κινούνται οι showbiz και μεταφέρουν ειδήσει, πρέπει να τα σέβονται. Και καλά, τα άτομα που σέβονται. Που σέβονται ναι, αυτά τα άτομα που σέβονται, δεν μπορεί να πει δεν είναι και γλάστας. Ναι, σωστά. Απλά θέλω να σου πω ότι αυτή την συμπεριφορά τη βλέπει και σε διαδρόμου ε, του καναλιού. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια κορίτσια και αγόρια που είναι πρόσχαρα και πολύ ευγενικά και ας, τα έχει κρίνει πολύ αυστηρά. Υπάρχουν κάποια άλλα που σου γίνανε την πλάτη. Ποιο yeah, παιδί μου, εδώ η Μαρία Κορινθίου, συναντηθήκαμε. που έχουμε πει χιλιάδε Προχθέ. Και η κοπέλα με αγκάλιαζε με φύλλα και γελάγαμε σε ένα μισή μετρία, γιατί ξέρει πολύ καλά. Ήταν μια κριτική, δεν είναι σε προσωπικό επίπεδο. Ήταν μια κριτική συγκεκριμένη. Λέει, ο παιδιά μου αρέθηκα να ακούω και το λιάνκα. Ε, να σου πει κάτι άλλο. Αλλά αυτό. Ε, είναι... Να τον αγκάλιαζε την άφησα, από μακριά. Ναι. <laughs> λοιπόν. Θερμά, ε, θερμά <laughs> ε, μιλήσαμε <laughs> και, ναι, και ναι, μάλιστα πρέπει ναι, 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 να σα πω ότι. Το Μόνικα Μπελούτσι για την Κορυνθία το είχα βγάλει εγώ στο Σταρ. Ναι, ναι, όταν πρώτο ξεκίνησε την καριέρα τη. Έτσι. Λοιπόν, έχω γράψει και μια ιστορία σε αυτό το κομμάτι, Μόνικα Μπελούτσι τη Λοιπόν, ε, Το θέμα είναι λοιπόν ότι αυτή όμω έχει κάτι να πει. Αυτή είναι ηθοποιό, έχει πράγματα. Δεν είναι ναι, γλαστρόιδη κατάσταση. Δεν έχω παρουσίαση. Ναι, 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 αλλά είναι πολυτάλλαντη. Δηλαδή μπορεί να κάνει πολλά Λε, πράγματα. Καλά. δεν μπορεί να συγκρίνει τώρα τη Μάρια Κόρινθιου με τα κόριτσια διόπιση. Δεν, Όχι, απλά εξηγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι του χώρου και έχουν και υποστεί κριτική, ε, 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 δεν σε κοιτάνε ναι, 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 αφιψηλού με τη μύτη ψηλά. Απλά πράγματα έτσι, έτσι. είναι. Έτσι. Όταν λοιπόν η άλλη είναι μια γλάστρα και μισή, α πούμε, και σε κοιτάει για δεν θέλω να πάει να την ποτίσω τώρα, την γλάστρα ή μην την ποτίσω, α πούμε. Δηλαδή <laughs> <laughs> εντάξει. Για να μπορεί να περπατήσει παρακάτω. Λοιπόν, Τέλο πάντων, το θέμα είναι Ε, Ο καθένα με τη δουλειά του. Δηλαδή, βλέπουμε δηλαδή ένα παιδί το οποίο ξεκινάει να πάει σε ένα reality. Δεν το ξέρει ούτε η θεία του. Και μπαίνει μέσα και ξαφνικά, α πούμε, ξεχνάει το επάγγελμα το οποίο έκανε τόσα χρόνια και πάρα πολύ καλά κιόλα. Και πρέπει εγώ να το βλέπω σαν ένα celebrity, ο οποίο θα έχει άποψη για όλου και για όλα. Και μπορεί να μείνει και κάτι από τον κοσμάκι που δεν ασχολείται για να το πει αυτό. Ε, έχουν πέσει τα φωτά και κάτι παραπάνω ξέρει. Κάτι παραπάνω ξέρει. Δεν έτσι όλοι ο κόσμο. Εγώ λοιπόν δεν μπορώ αυτό να το δεχτώ με τίποτα. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό με τίποτα. Παράδειγμα, θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Πού του βγάζω το καπέλο. Ο Μαρτίκα. Τη δουλειά δεν την έφυσε ποτέ. Αυτή Καλά, τη στιγμή, στιγμή κινείται με τη δουλειά του. Okay. Ναι, αυτό σου λέω. Δεν την έφυσε ποτέ τη δουλειά του. Ε, ε, έκανε πράγματα για τη δουλειά του. Και όταν μιλάει, μιλάει συγκεκριμένα και. Για το survivor κυρίω. Ναι, όταν να μιλάει συγκεκριμένα. Σου λέω ναι. Μαρτίκα. Ε, τίμησε το χθε. Το δικό του. Το παρελθόν του. Το τίμησε. Και το τιμά. Ό, όλοι οι υπόλοιποι. Όχι όλοι, όλοι. Δηλαδή, όλοι αυτοί που βγαίνουν ω λάστα κάθε βράδυ και έχουν ε, να μιλήσουν για όλου και για όλα, ε, αυτού όλου θεωρώ εγώ λάθο. Απλά πράγματα είναι. Ε, ναι, ρε Έλενα, όλα αυτά να πούμε και άλλα πολλά θα μπορούσα να πω. Τα πες για... σήμερα, έβγαλε και από Ναι, 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 ναι τα θα όλα. μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα ακόμα. Ε, Όμω, το σίγουρο είναι ότι ε, στο σημερινό μα βίντεο ασχοληθήκαμε μόνο με τα μιδιακά και αυτό γιατί βγήκα ε, από τα ρούχα μου έξω, ιδιαίτερα σήμερα. Που έγινε το σκηνικό και έρευνα το, το Μελά να μιλάει και να λέει το ρεπορτάζ το οποίο είχα δώσει εγώ πριν από ένα μήνα και να λέω να τραβάω τα μαλλιά μου για μια φορά ακόμα. Είχαμε και αυτό που έγινε η επανάληψη πρωινό σου σου που μου το δικό μου ρεπορτάζ πάλι προ τα έξω ε, από άλλε πηγέ κτλ. Οπότε λοιπόν ε, είναι πολλέ οι πηγέ που βγάζουν το θέμα αυτό. Φέτο είναι η χρονιά σου γιατί μια γίνεται αυτό με τη μελέτη, επιβεβαιώνεσαι. Μια δεν ξέρουμε τώρα αυτό με τι ζώνε μπορεί να επιβεβαιωθεί δηλαδή ρε παιδί μου, ε, θα πρέπει να σου δώσουμε το βραβείο του νούμερο ένα δικημένου. Ε, όχι μόνο αυτό, αλλά βλέπουν ότι, ρε παιδί μου, ό,τι λέω βγαίνει ναι. και επιμένουν ακόμα, εάν, δεν το, εάν, εάν το, πει ένα άλλο να το βγάζουν ω είδηση και δεν το λέμε εμεί δεν είναι είδηση. Αυτό είναι που με βγάζει από τα ρούχα μου, γιατί υποτιμούν τη δικιά μα δουλειά και μα υποτιμούν και σαν προσωπικότητε τηλεοπτικέ. Για τα site. Okay. Ναι. ναι. για τα site μιλάω, ναι. ναι. Μα υποτιμούν και σαν τηλεοπτικέ προσωπικότητε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν είμαστε φρέσκοι. 11 χρόνια, 35. Δηλαδή έλεος πια. Τι θα είχαμε, 105, ε, πώς θα πάμε με την μαγκούρα, λέμε, να πούμε. Και ακόμα δεν έχουν παίζουν τα site. <χωρίς> <χωρίς> Α, ε, ακόμα είναι το πράγμα και αυτό, <χωρίς> ντροπή σα! <χωρίς> ντροπή σα λέω. Δεν υπάρχουν site τότε. Θα υπάρχουν, θα είναι πιο, θα θα είναι real, ρε παιδί μου. Θα βλέπουν και δεν Ναι, real. Όπω το λε, υπάρχουν ρομπότ μέσα στα σπίτια ne, 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 ne. και θα σου δίνουν κατευθείαν τι ειδήσει. Ναι, Θα περνάει από μπροστά με διάφανε εικόνε ή στο καντράκι και θα λέει. Ναι, με λογάκι. Ναι, με λογάκι του μέλλοντο. Σήμερα έκανε αυτό. Και θα πετάγουμε εγώ από πίσω. Και ακόμα μείνω δεν με παίζετε, ε! λοιπόν, είσαι έτοιμοι να φύγουμε. Φυλάκια πολλά. Bye bye.